Είμαστε στο The Bar Testament, είναι μια εταιρεία που ξεκίνησε πριν 10 μήνες. Βρισκόμαστε στην περιοχή των Λαδάδικων, είμαστε στην παλιά Θεσσαλονίκη. Εδώ είναι η έδρα μας. Θα μιλήσουμε λίγο για τρία εργαλεία που χρησιμοποιούνται κατά κόρον στο σμίλευμα και στην κοπή πάγου. Το πρώτο εργαλείο είναι το 3-Claws, το οποίο χρησιμοποιείται στον περιορισμό του block, του αρχικού block που παράγεται, δίνοντας την ευχέρεια στον χρήστη να δουλέψει με ένα συγκεκριμένο τμήμα του πάγου. Δεύτερο εργαλείο είναι το συγκεκριμένο, το οποίο βοηθά τον bartender να δώσει μία μορφή στο κομμάτι πάγου που αφαίρεσε με το 3-Claws, την επιθυμητή. Και τελειώνοντας με το συγκεκριμένο υλικό, το οποίο βοηθά τον χρήστη να δώσει μία λεπτομερέστερη μορφή στον πάγο με τον οποίο θα σερβίρει το ποτό του ή θα χρησιμοποιήσει σε τεχνικές του κοκτέιλ. Θα μιλήσουμε για το σουρωτήρι ή αλλιώς το strainer. Υπάρχουν πολλοί τύποι από σουρωτήρια τα οποία χρησιμοποιεί ο καθένας. Θα σας δείξω πρώτα το κλασικό strainer, το οποίο χρησιμοποιείται στην διαδικασία του shaking. Δηλαδή, βυθίζεται στον πάτο μέχρι τη μέση του δοχείου ή αλλιώς του Boston Shaker, κρατώντας τον πάγο χωρίς να τον αφήνει να πέσει στο ποτήρι. Δεύτερος τύπος strainer είναι το λεγόμενο julep strainer και το οποίο χρησιμοποιείται στην διαδικασία του steering ή αλλιώς της ανάδευσης και το οποίο χρησιμοποιείται με τέτοιον τρόπο έτσι ώστε να κρατάει τον πάγο χωρίς να τον αφήνει να πέσει στο ποτήρι και αφήνοντας μόνο το αποτέλεσμα να κυλήσει. Μετά έχουμε τον τύπο του fine strainer, το οποίο κρατάει το κακό προϊόν που μένει, κάποιες φλούδες, κάποια κομμάτια πάγου και αφήνει το αποτέλεσμα να κυλήσει στο ποτήρι. Και τέλος έχουμε το λεγόμενο bird nest, το οποίο χρησιμοποιείται σε υλικά πιο παχύρευστα, μη επιτρέποντάς τα να πέσουν στο ποτήρι. Πάμε στο τρίτο κατά σειρά μέρος για τα εργαλεία ενός bartender και θα μιλήσουμε για τις μεζούρες. Τις μεζούρες τις διαχωρίζουμε ανάλογα με το υλικό από το οποίο κατασκευάζονται, το κατά πόσον έχουν διαβάθμιση βοηθώντας τον bartender για την ποσότητα του spirit που θα χρησιμοποιήσει ή κάτι άλλο στο ποτό του. Και ως τρίτο, το design το οποίο παίζει ένα σημαντικό ρόλο στον bartender. Για παράδειγμα, η συγκεκριμένη μεζούρα ονομάζεται Mr. Slim, είναι ιαπωνικής προέλευσης και δεν έχει διαβαθμίσεις. Ο μόνος λόγος που την επιλέγουν οι bartenders είναι το design και η χρηστικότητα που αφήνει στον barman. Πηγαίνοντας παρακάτω, μιλάμε για την πολυκαρβονική τη μεζούρα, από πολυκαρβονικό υλικό τέλος πάντων, που ουσιαστικά βοηθάει τον μπάρμαν στο να μην σπάει η μεζούρα του, στο να μην καταστρέφεται και η οποία έχει διαβαθμίσεις στο εξωτερικό μέρος καθώς και στο εσωτερικό. Πηγαίνοντας παρακάτω, βρίσκουμε ένα υλικό, το λεγόμενο inox, και το οποίο επίσης είναι διαβαθμισμένο. Και στο τέλος πηγαίνουμε στις επίσης από Ιαπωνία μεζούρες της Yukiwa, οι οποίες δεν έχουν διαβαθμίσεις και είναι για μπάρμαν
με μεγαλύτερη εμπειρία στο χώρο του bartending. Τέλος, έχουμε τα measuring set, τα οποία είναι μικρότερη διαβάθμιση μεζούρας και βοηθούν τον bartender στο να χρησιμοποιήσει μικρότερες ποσότητες αλκοόλ ή οτιδήποτε άλλο χρησιμοποιήσει στο ποτό του.